Θέλω κάποιο σχόλιο για το χτεσινό συλλαλητήριο των Τουρκοκυπρίων στα κατεχόμενα. Πώς βλέπετε τις κλιμακούμενες αντιδράσεις των Τουρκοκυπρίων, πώς τις ερμηνεύετε? Σύμφωνα με τις αναφορές που έχουμε, το νέο συλλαλητήριο είχε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή κόσμου και αυτό είναι ακριβώς ενδεικτικό ότι η συνεχιζόμενη κατοχή από την Άγκυρα, η παρουσία του κατοχικού στρατού, η παρουσία των επίκων, ουσιαστικά ασκούν μια τεράστια πίεση στους Τουρκοκυπρίους, εμποδίζουν τη λύση, εμποδίζουν την προοπτική τους, εμποδίζουν το μέλλον τους και νομίζω ότι έχει φτάσει πια στα όρια της ανοχής της η τουρκοκυπριακή κοινότητα από όλες αυτές τις πιέσεις. Η ανάγκη είναι η Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες της, να προσέλθει στη διαπραγμάτευση για το Κυπριακό, γιατί ουσιαστικά κινεί τα νήματα, με έναν τρόπο που θα μας επιτρέψει να κάνουμε πρόοδο. Αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στα κατεχόμενα δεν είναι βιώσιμη. Εμποδίζει τον κυπριακό λαό στο σύνολό του να απολαύσει όλα τα ωφέλη της συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο και περιμένουμε μια ουσιαστική αλλαγή στάσης από την τουρκική πλευρά, προκειμένου επιτέλους να δούμε πρόοδο. Οι θέσεις που συνεχίζει να διατυπώνει ο κύριος Έρογλου είναι θέσεις που έρχονται από το παρελθόν. Είναι θέσεις που θυμίζουν το καθεστώς Ντεγκτάς και είναι θέσεις οι οποίες εμποδίζουν την πρόοδο. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει.